Ήρθα στη Θεσσαλονίκη για να συναντήσω τον Chris Κόγια, Χρήστος Κόγιας, που ασχολείται με την καλλιστενική γυμναστική και το fitness και έχει εκατοντάδες χιλιάδες followers στο YouTube, το TikTok και το Instagram. Προκειμένου να μου μιλήσει, του έστειλα μήνυμα στο Instagram. Μου απάντησε άμεσα, λέγοντάς μου να απευθυνθώ στο μάνατζέρ του, Βαγγέλη Ζαμαντζά. Όλες τις λεπτομέρειες του γυρίσματος τις συνεννοηθήκαμε με τον Βαγγέλη. Φαίνεσαι πιο μινιόν. Α, γιατί μου το λες αυτό τώρα, δεν έχω φάει ακόμα πρωινό γι' αυτό. Τηλεόραση δεν βλέπω εδώ μέσα. Όχι, τηλεόραση δεν παρακολουθώ χρόνια τώρα. Άρα. Ναι, ναι, καθόλου είμαι κατά. Ούτε μια ταινιούλα, κάτι. Για ταινίες πάμε σινεμά. Ναι, ναι. Κάνα σινεμά ή μπορεί να δούμε καμία ταινία στο κινητό. Στο κινητό. Ναι. Άρα όλα περνάνε μέσα από το ίντερνετ πια. Έτσι κάπως. Ναι. 2022. Άρα η τηλεόραση εσένα δεν σε ενδιαφέρει. Όχι, 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 καθόλου. YouTube μόνο. Οκ. Okay. Και Instagram. YouTube, TikTok και τελευταίο το Instagram. Και πόσους followers έχεις το καθένα? Στο YouTube έχω 260, τους χτυπήσαμε τώρα χθες. Στο TikTok χτυπήσαμε 600.000 προχθές. Ναι, ναι. Είναι καλό νουμεράκι. Και στο Instagram 130, νομίζω κάπου εκεί. Τώρα αν πάτε σε μια παραλία το καλοκαίρι και πρέπει να ανεβάσει κάποιο story, δεν είναι λοσπαστικό? Μπρος, γιατί θα πεις. Λοιπόν, πέρσι το καλοκαιράκι που είχαμε πάει έτσι σε μια παραλία, ξαφνικά αρχίζουν να μας στέλνουν φωτογραφίες. Δεν είχαμε ανεβάσει story, αρχίζουν να μας στέλνουν φωτογραφίες που μας βλέπαν από μακριά και μας βγάζαν και ήταν λίγο περίεργο. Σε παπαράτσι. Ναι, ήταν ξεκάθαρο παπαράτσι. Σε αναγνώρισαν. Ναι, ναι. Τα δύο πράγματα που μετράς στο YouTube είναι πρώτον το retention, το πόσο δηλαδή κερδάς τον viewer σου από την αρχή μέχρι το τέλος του βίντεο, και από εκεί και πέρα είναι το CTR, click through rate, το πόσο τις 100 δηλαδή από τα άτομα που τους πέταξε στο YouTube το βίντεο σου το πάτησαν. Ο Χρήστος ήρθε σε επαφή με την καλλιστενική γυμναστική πριν από 3 χρόνια, όταν δούλευε ως μπάρμαν σε μαγαζιά και σε ξενοδοχεία με τη σεζόν. Αυτή ήταν που του άλλαξε τη ζωή, γιατί τον βοήθησε να σταματήσει να πίνει και να καπνίζει. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε έρθει πάρκο, εννοείται χωρίς μπλούζα, έτσι. Μην χάσουμε και το μάγισμα, να φαινόμαστε πιο φέτες για καλοκαίρι. Και ξεκινάμε ζέσταμα. Θέλοντας να δείξει πώς τα κατάφερε, άρχισε να ανεβάζει τα πρώτα του βιντεάκια στο YouTube, παρόλο που συνέχιζε και τη νυχτερινή του δουλειά. Όταν χτύπησε COVID και όλα αυτά το 2020 το καλοκαίρι, αποφάσισα να πάρω το ρίσκο και να πάω για full time YouTuber. Δεν πήγα ξανά σεζόν, τα άφησα όλα πίσω μου και πλέον. Κάνεις διακοπές. Από ό,τι φαίνεται. Όχι, διακοπές. Δεν μπορώ να κάνω διακοπές, παιδιά. Δεν φεύγω, όχι. Γιατί? Τίποτα. Εντάξει, τα πάω τώρα λόγω του ότι είμαι σε σχέση και αξίζει και η κοπελίτσα μου να πάρει και αυτή 5 μέρες off. Αλλά εμένα π.χ. αν περνούσα το χέρι μου και δεν. Τα λεφτά που είναι για τις διακοπές θα τις έβγαζα να βγάλω μια βιντεάρα. Α, ναι. Ναι, 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 ναι. Οπότε εσύ πώς βλέπεις την εξέλιξή σου, δηλαδή πόσα χρόνια ακόμη μπορείς να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό? Για πλάκα μια δεκαετία πιστεύω. Ναι, ναι, άνετα. Μάνατζερ γιατί έχεις? Μου κλείνει πολύ καλές δουλειές, έχω διπλασιάσει το εισόδημά μου χάρη στο Βαγγέλη, με αποτέλεσμα να μπορώ να κάνω και πιο άνετα κάποια βίντεο. Μπορείς να μας πεις πόσα βγάζεις, ένα ευρώ τιμών? Περισσότερο από το βασικό του Έλληνα, εκεί. Αυτό να έχει στο μυαλό του κάποιος. Δηλαδή, μάγες, μπορείτε να κάνετε YouTube σαν επάγγελμα, κυνηγήστε το άμα σας αρέσει. Στην Αμερική το 75% των παιδιών έχουν σαν dream επάγγελμα να γίνουν YouTuber. Αυτή η έκθεση στα social media κρύβει και έναν εθισμό. Δηλαδή να θες να ανεβάζεις, να θες να βγαίνεις. Προφανώς και κρύβει εθισμό, διότι δεν ξέρω αν γνωρίζεις, έχουμε κάποιες ορμόνες στον εγκέφαλο. Η βασική είναι η ντοπαμίνη που παράγεται όταν κάποιος καταναλώνει υλικό ή όταν παίρνει αυτή την αποδοχή, να το πω έτσι. Γιατί όταν παίρνεις likes, πολλά views ή κάτι τέτοιο, εκρίνεται η ντοπαμίνη στον εγκέφαλο. Είναι η ορμόνη της ευχαρίστησης. Όταν κάνουμε κάτι το οποίο αξίζει, εκρίνεται αυτή η ορμόνη και είμαστε πιο χαρούμενοι και άμεσα ο εγκέφαλος την κυνηγάει ξανά. Οπότε όταν εγώ θα ανεβάσω μια φωτογραφία και θα πάρει 10.000 like και 20.000 like, θα το θέλω ξανά και ξανά και ξανά. Είναι άκρως εθιστικά τα social media. Εγώ είμαι εθισμένος π.χ. όντως, το παραδέχομαι και το ξέρω και προσπαθώ να το δουλέψω. Δηλαδή, κάνω 30 λεπτά το πρωί να πιάσω το κινητό μου, το βράδυ προσπαθώ μια ώρα να είμαι off πριν κοιμηθώ. Αλλά είναι και η δουλειά μου, έτσι. Μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου εκτός social media? Όχι. Άμα είχα να διαλέξω μια πλατφόρμα, θα διάλεγα το YouTube.
που απλά φτιάχνεις το βίντεο και το πετάς μπροστά στο κοινό και δεν έχεις τόσο άμεση όπως στα story, π.χ. στο TikTok ή στα live που κάνω. Αλλά γενικότερα όχι, πιστεύω θα είχα μεγάλο θέμα στην αρχή. Απίστευτο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Τα παιδάκια από το σχολείο. Ναι, ναι. Τα οποία πηγαίνουν δημοτικό. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Κώστας Βογιατζής, γνωστός σε διεθνές επίπεδο ως Γιάτζερ, είναι ο πρώτος Έλληνας influencer με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Πάω να το συναντήσω και ανυπομονώ να μου διηγηθεί ο ίδιος την ιστορία του για το πώς ξεκίνησε και πώς βρέθηκε να έχει τόσο μεγάλη επιρροή και μάλιστα αρχικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Πριν από 11 χρόνια, διεθνή μέσα συμπεριλάμβαναν το Γιάτζερ σε λίστες με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους παγκοσμίως στο χώρο του design. Όλα ξεκίνησαν στα 23 του, όταν άφησε τις σπουδές του στο Φυσικό Αθηνών για να σπουδάσει διακόσμηση εσωτερικών χώρων σε μια ιδιωτική σχολή, δουλεύοντας παράλληλα ως στυλίστας σε φωτογραφίσεις περιοδικών διακόσμησης για να μπορεί να πληρώνει τα δίδακτρα. Όταν η στρατιωτική θητεία το 2006 ανέκοψε απότομα την εξέλιξή του, έφτιαξε ένα blog όπου ανέβαζε νέα και φωτογραφίες για την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση και το design. Το ονόμασε Γιάτζερ, που βγαίνει από το παρατσούκλι Voyager που του είχαν δώσει στο σχολείο. Στην Αμερική πώς έφτασε η φήμη σου? Γιατί νομίζω πρώτα εκεί έφτασε. Πρώτα εκεί έφτασε, αλήθεια είναι, γιατί δούλευα, ήμουν στο στρατό. Όλα μαζί και επειδή ήθελα να το τροφοδοτώ με νέα το blog, καθόμουν μέχρι τις 3-4 το πρωί και ξύπναγα και 8 ώρα το πρωί. Δηλαδή σχεδόν δεν κοιμόμουν. Αυτό όμως είχε σαν αποτέλεσμα τότε οι ώρες εκείνες να είναι ώρες ευνοϊκές για άνθρωπους που δεν κοιμούνται εκείνη την ώρα. Έτσι λοιπόν η Αμερική ήταν από τις πρώτες χώρες. Ήταν ξύπνια. Ναι, ήταν ξύπνια. Ακριβώς αυτό. Η Αμερική ήταν ξύπνια. Οπότε πρώτα τα έβλεπαν εκεί όσα ανέβαζες. Ναι. Πρώτα τα έλεπαν εκεί και το 2011 με πήρε ένας φίλος μου να μου πει ότι Κώστα μάντυψε. Λέω τι έγινε. Μου λέει είμαστε στη Financial Times. Λέω τι. Μου λέει είχαν βγάλει μια λίστα με τα 16 πιο επιδραστικά design sites στον κόσμο. Influencer. Ναι, influencer σε μια που εποχή δεν υπήρχε. Που δεν υπήρχε. Κάνει έννοια. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, οι σημερινοί influencers μπορούν να βάλουν ένα όριο μεταξύ της προσωπικής τους ζωής και της επαγγελματικής? Όχι. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό γιατί αν αποφασίσεις να κάνεις μια δουλειά που είναι η ζωή σου, ή θα είσαι ευτυχισμένος ή δεν θα είσαι. Ίσως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να είναι και λίγο μόνοι τελικά. Υπάρχει μια μοναξιά σε όλο αυτό.